Λοιπόν, αρχή. Ναι, νομίζω, ναι. Τώρα, στην Τετάρτη στις 15 ξεκινάω στην Τεχνόπολη. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί... Και μετά στις 20 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών. Και έπονται άλλες 20 περίπου συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Καιρός δεν ήταν μετά από τόση καραντίνα και τόση κλεισούρα. Ναι. Εγώ προσωπικά έχω να τραγουδήσω από τις 31 του Γενάρη. Όπο, και οπότε καταλαβαίνετε. Και πώς περνάει αυτό για έναν ερμηνευτή που, εντάξει, το όπλο σας, η χαρά σας είναι η δημιουργία, είναι το τραγούδι, η ερμηνεία. Ναι. Ομολογώ ότι μου έλειψε, αλλά και μες στην καραντίνα εγώ έκανα πράγματα. Από εδώ από το σπίτι τραγουδούσα και παρακολουθούσε ο κόσμος και έπαιρνε δύναμη, όπως και εγώ έπαιρνα από εκείνους βεβαίως. Λοιπόν, καλοκαίρι χωρίς συναυλίες και ιδιαίτερα με αγαπημένους ερμηνευτές και αγαπημένες φωνές, δεν νοείται. Και εσείς μας λείψατε, αλλά βέβαια τα τραγούδια σας δεν μας έχουν λείψει, αλήθεια είναι. Υπάρχουν ευτυχώς στο διαδίκτυο όλα. Στο ραδιόφωνο. Ωραία. Τώρα ξεκινάτε λοιπόν ένα κύκλο συναυλιών, 25 συναυλίες αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Και σε ποιες πόλεις έτσι, γιατί όσοι μας παρακολουθούν και από την περιφέρεια. Είναι διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αίγιο, Άρτα, Κρήτη, έχω 5 συναυλίες. Τι να πρωτοπώ, πολλά. Και εγώ μπορώ να πω ότι σας έχω απολαύσει και στην Εμέας Ινωπία, εκεί στις μέρες της Νεμέας. Α, ήσασταν εκεί. Βέβαια, θα σας έχανα, αλίμονο. Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, έχουμε και καινούργια τραγούδια. Βεβαίως, έχουμε καινούργια τραγούδια. Αυτή τη χρονιά βγήκαν 3 τραγούδια καινούργια. Βγήκε ο πρώτος συγκάτοικος του Ορέστη Κολέτσου. Βγήκε μετά η Ρίζα του Δημήτρη Λίβανου, το οποίο λέω μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα. Και τώρα πριν από 5 μέρες περίπου, μάλλον τόσο αν δεν απατώμε, βγήκαν τα Μανίκια της Δόμνας Κουντούρη και του Γιώργου Κεμερλή. Είναι το πιο φρέσκο που έχω να προτείνω. Ωραία. Η έναρξη λοιπόν τραγούδι. Είπαμε Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Στις 9 το βράδυ, το σύνθημα για τις καλοκαιρινές συναυλίες. Και οι συναυλίες τι θα περιέχουν, και παλιά και καινούργια τραγούδια. Οπωσδήποτε περιέχουν τραγούδια από τη δισκογραφία μου και κάποια τραγούδια που αγαπώ ιδιαιτέρως και δεν μπορώ να τα αφαιρέσω από το πρόγραμμα, μου τα ζητάει ο κόσμος. Είναι σαν να έχω πάρει την πατέντα με έναν τρόπο. Ναι. Οπότε είναι πάντρεμα καινούριων, παλιών και έτσι. Με τους συνεργάτες μου, τους οποίους εκτιμώ. Και κάπου εκεί δίπλα νομίζω, δεν φαίνεται στο πλάνο, αλλά πρέπει να υπάρχει μία κιθάρα. Υπάρχει. Ωραία. Να την εκμεταλλευτούμε. Όχι ότι θα παίξω κιθάρα, δεν παίζω κιθάρα. Όχι, να σας ακούσουμε ένα ρεφρέν, κάτι. Χωρίς κιθάρα. Χωρίς κιθάρα, αυτό χωρίς είναι. Χωρίς κιθάρα. Τι θέλετε να σας πω, τις μέλισσες. Να μην θέλουμε, όλα τα θέλουμε γενικώς από εσάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Να σε μισήσω είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Σ' είχαν δες οι μάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισσες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω, σε φεγγαράκι γιομερό, κλειστά παράθυροφύλλα. Να μ' αγαπάς πως το θέλα. Μάρι ρίχνω στις φωτιές, με τυραννούν οι ομορφιές. Οι ομορφιές οι φώνησες κι εσύ που με λησμόνησε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας λησμονήσουμε, ούτε να μην σας θελήσουμε. Λοιπόν, ραντεβού την Τετάρτη στην Τεχνόπολη. Και όλοι εδώ τραγουδάζονταν. Και στο πλατό και στο κοντρόλ, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ο καλύτερος επίλογος για σήμερα από την Φωτεινή Βελεσιώτη. Σας